Η πρόσφατη δημόσια δήλωση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και παλαιότερη τοποθέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, χρεώνει στο ΣΥΡΙΖΑ το ενδεχόμενο φυγής καταθέσεων σε περίπτωση εκλογής ή πτώσης της κυβέρνησης. Πώς νομίζετε, πέρα από την πολιτική διαχείριση, πώς θα αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο έλλειμμα εμπιστοσύνης? Το πρώτο που ήθελα να πω είναι ότι πρόκειται για ανεύθυνες δηλώσεις και συμπεριφορές, τις οποίες εγώ δεν θέλω να σχολιάσω, διότι είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν θεσμικά όργανα απέναντι στα οποία θα βρεθεί ο κύριος Γεωργιάδης και όποιος άλλος θελήσει να παίξει αυτά τα παιχνίδια. Το δεύτερο που θα ήθελα να σχολιάσω, πολιτικά στη χώρα μας πάντα υπήρχε μια ακροδεξιά του σκότους, θα έλεγα, η οποία δεν μπορεί να δώσει τη μάχη των ιδεών και καταφεύγει στη μάχη του φόβου, του τρόμου κλπ. Οι παλιότεροι, θα σας πούνε, συναδελφοί σας, ήδη από την εποχή του 1964, τότε υπήρχε μια επίθεση ότι αν έβγαινε τότε η Ένωση Κέντρου και ο Γιώργος Παπανδρέου, θα χανόταν η δραχμή. Είχαν κυκλοφορήσει τότε φεύγολαν, αυτή η δραχμή είναι δική σου. Όταν είχαν πάλι την πολιτική αλλαγή του 81, πάλι υπήρξαν τέτοιες κινήσεις. Και τώρα ορισμένοι φαίνεται σκέφτονται, βλέποντας, ας πούμε, ότι χάνουν, σκέφτονται να καταφύγουν σε τέτοια μέσα. Αυτό τώρα είναι λίγο πιο περίπλοκο σήμερα. Δηλαδή δεν κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κινδυνεύουν οι καταθέσεις, αν επικρατήσει αυτή η άποψη, και ενδεχομένως κινδυνεύουν και άλλα πράγματα ευρύτερης σημασίας. Γι' αυτό το αντιμετωπίζω ψύχρεμα, για να μην πω και ψυχρά, θεωρώντας ότι υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι, αν χρειαστεί, δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε και περισσότερο φόβο γύρω από το θέμα. Αν χρειαστεί, θα πορεύουν. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Τώρα, την έλλειψη. Καταρχήν, ζούμε μια κρίση εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Δεν ζούμε απλώς μια κρίση οικονομική και κοινωνική. Ζούμε μια θεσμική κρίση που εκφράζεται ως κρίση εμπιστοσύνης. Η κρίση γίνεται και μια αφορμή αυτογνωσίας, να το πω έτσι. Διότι υπήρξαν και πριν το μνημόνιο παθογένειες που όσοι τις λέγαμε τότε. Είμαι στο 3%. Δηλαδή δεν μας άκουγαν και πολύ. Σήμερα νομίζω ότι είναι ευρύτερα κατανοητό ότι υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να τα αλλάξουμε μόνοι μας. Δεν έγινε αυτό. Μπήκαμε σε μια κρίση όπου το φάρμακο τώρα που μας έδωσαν είναι χειρότερο από την αρρώστια. Ποιες συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις προτάσετε έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας? Θέλει μια συζήτηση επανατοποθέτηση του προβλήματος. Δηλαδή το πρόβλημα της Ελλάδας ήταν και είναι μόνο δημοσιονομικό? Εμείς λέγαμε και πριν και τώρα όχι. Είχαμε καταρχήν έχουμε ένα χρόνιο παραγωγικό πρόβλημα. Πρώτον με την έννοια ότι είχαμε μια οικονομία που στηριζόταν σε τουρισμό, ναυτιλία και ολίγων βιομηχανία και ολίγων γεωργία. Αυτό το μοντέλο δεν είναι πια βιώσιμο. Πρέπει, ιδίως αν θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δούμε και την εξαγωγική επίδοση της οικονομίας και την υποκατάσταση αγωγών. Και να δούμε και τι παράγουμε και πόσο προστιθέμενη αξία έχουν αυτά που παράγουμε. Διότι εξωστρέφεια μπορεί να έχεις πουλώντας λάδι, πουλώντας κρασιά κύμα, πουλώντας μπαμπάκια ακατέργαστα και μπορεί να έχεις και πουλώντας προϊόντα μεταποιημένα, επεξεργασμένα κλπ. Είναι γνωστά αυτά. Αυτό λοιπόν είναι σοβαρό θέμα. Δεύτερο σοβαρό θέμα είναι οι ανισότητες, οι ασυμμετρίες και οι ανισότητες που είχαμε και πριν. Φορολογικές ανισότητες, ανισότητες οδημάτων. Ένα κράτος το οποίο συγκροτήθηκε μετά τον εμφύλιο πόλεμο με μια λογική αποκλεισμών και με μια λογική ότι είναι το μακρύ χέρι των κυβερνήσεων. Ακριβώς γι' αυτό εμείς επιμένουμε και όταν μιλάμε με ξένους, τους το τονίζουμε, ότι είναι λάθος το να προσπαθούν εδώ να επιβάλλουν αυτό που λέμε νεοφιλελεύθερες συνταγές, απελευθερώσεις. Τι να απελευθερώσουμε από την αγορά εργασίας όταν δεν έχουμε αγορά εργασίας? Και αν δείτε και τις έρευνες που κάνουν και οι ίδιες, ας πούμε ο ΣΕΒ και άλλοι και διεθνείς οργανισμοί, δεν προτάσουν αυτά τα θέματα. Προτάσουν θέματα ότι πώς θα έχουμε σταθερό και αποτελεσματικό και δίκαιο, λέμε εμείς, φορολογικό σύστημα. Πώς θα έχουμε μια διοίκηση αποτελεσματική. Πώς θα έχουμε διαφάνεια στις δημόσιες συναλλαγές. Πώς θα έχουμε ένα χρηματοδοτικό σύστημα το οποίο θα χρηματοδοτεί καταρχήν και με κόστος χρήματος λογικό. Επομένως, βρισκόμαστε μπροστά στην ανάγκη να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, διότι και ο όρος έχει φθαρεί. Εμένα μου αρέσει περισσότερο να μιλάω για μετασχηματισμούς, με την έννοια ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα μεταρρυθμίσουμε, αλλά υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να τα καταργήσουμε. Και ενδεχομένως υπάρχουν και νέοι θεσμοί που πρέπει να ανακαλύψουμε. Το σχέδιό μας από την αρχή εμείς το επεξεργαζόμαστε σε τρεις διαστάσεις του χρόνου.
δηλαδή ξεχωρίζουμε, μάλλον αρχίζουμε αν θέλετε με μία έννοια, από το ότι υπάρχουν πράγματα που απαιτούν 15 και 20 χρόνια να τα κάνουμε, δηλαδή ένα νέο παραγωγικό σύστημα, ένα νέο ενεργειακό σύστημα, ένα νέο ενεργειακό μείγμα, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή. Όλο αυτό είναι μία διαδικασία, μπορεί να πάρει και 15 και 20 χρόνια. Ενδιάμεσα όμως είναι μια πάρα πολλές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν και να αποδώσουν σε κλίμακα χρόνου, μηνών ή ολίγων ετών. Και είναι και το άμεσο, τι κάνουμε την επόμενη μέρα. Αυτά που ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη από τον Αλέξη Τσίπρα εντάσσονται κυρίως σε αυτό το άμεσο. Δηλαδή, ο πρώτος κύκλος ανασυγκρότησης. Από πού ξεκινούμε, πώς αρχίζουμε και τι κάνουμε ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Η αγορά και η επιχειρηματική κοινότητα κρατάει αποστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις σας, όπως ας πούμε η αντίθεση της αποκρατικοποίησης, η αντίληψη για το μέλλον του χρηματοπιστωτικού συστήματος και άλλα. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το φλέγον ζήτημα της ανάπτυξης χωρίς τη συμπαράσταση του ιδιωτικού τομέα? Εξαρτάται ποιου ιδιωτικού τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι ενιαίος. Υπάρχουν τμήματα του ιδιωτικού τομέα που όχι μόνο δεν θέλουμε συμπαράσταση, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε. Αναφέρομαι σε ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας που έχει δημορφωθεί διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, το οποίο δεν ανταγωνίζεται με όρους τιμών ή ποιότητας προϊόντων, αλλά με πόσο φουσκωτούς έχει ο καθένας και πόσα άλλα μέσα ένοπλης πάλης διαθέτει ο καθένας. Το λέω μέχρι εκεί, αν και θα έπρεπε τέτοια θέματα νομίζω να αρχίσουμε να τα συζητάμε πιο ανοιχτά, όλοι μαζί. Όλοι μαζί, διότι αφορούν όλη την κοινωνία. Τώρα, δεν διαπιστώνω ακριβώς το κλίμα που περιγράφεται. Είδαμε όλους τους φορείς, τους εργοδοτικούς, θα το πω έτσι, από τη ΓΕΣΕΒΕ μέχρι την ΣΕ τους εμπόρους, μέχρι τον ΣΕΒ και μέχρι το ΣΕΔΕ τον τουρισμό. Ερωτήματα έχουνε, προβληματισμό έχουνε, αλλά αντιλαμβάνονται ότι αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ απαντούσε αναγκαιότητες υπαρκτές. Δεύτερον, ορισμένοι από αυτούς διακρίνω ότι όχι μόνο κατανοούν, αλλά και συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Το δικό μας σχέδιο κατανοούν επίσης ότι χρειαζόμαστε μια νέου τύπου εξωστρέφεια. Το υπενήχθηκα πριν. Θέλω μια εξωστρέφεια προς θέμενης αξίας. Δηλαδή, στην εποχή σήμερα της παγκόσμιας οικονομίας, του παγκόσμιου ανταγωνισμού, έχει σημασία τι εξάγεις και πώς το εξάγεις. Άρα, θέλουμε αναβαθμισμένη προς θέμενη αξία, διότι αν το πετύχουμε αυτό, θα έχουμε αυτόματα και υποκατάστασεις αγών και εξαγωγές. Ενώ αν εξάγουμε απλώς με το παλιό μοντέλο προϊόντα πρώτες ύλες, ακατέργαστα ή απλώς τα πουλάμε, δεν κάνουμε τίποτα. Σήμερα θέλουμε προσθέμενη αξία, θέλουμε διαμόρφωση δικτύων διανομής, αλυσίδες προμηθευτικές ή ένταξη σε διεθνείς αλυσίδες και θέλουμε και ένα στοιχείο συνανάπτυξη, θα το λέγω, δηλαδή μια ισοτιμία σχέσεων. Δείτε τι έμεινε από όλη την περιβόητη διείσδυση στα Βαλκάνια. Θυμάστε, εγώ ακόμα και τον όρο τον πολεμούσα ως όρο. Μιλούσαμε από τότε για συνανάπτυξη των Βαλκανίων. Αυτή τη στιγμή είναι ένα σωρό ερειπίων, για να πω περισσότερο. Άρα, υπάρχουν, διακρίνω και μέσα στο αυτό που λέμε ιδιωτικό τομέα, δυνάμεις οι οποίες θα έλεγα ότι είναι σε μια θέση συνομιλητή με το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θέλουμε να το ενθαρρύνουμε. Και νομίζω ο ιδιωτικός τομέας έχει και ένα ρεαλισμό, θα έλεγα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα σε μια κατάσταση όπου ο ιδιωτικός τομέας έχει χάσει 230.000 επιχειρήσεις. Όχι από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, από την πολιτική που εφαρμόζεται. Μιλάμε για ένα ιδιωτικό τομέα όπου μειώθηκαν οι μισθοί 30-35% όσο μειώθηκαν και πέφτει η ανταγωνιστικότητα. Γιατί? Διότι ανεβαίνει το κόστος του χρήματος, είναι απρόσιτος ο δανεισμός, διότι πέφτει ο βαθμός απασχόλησης του παραγωγικού δυναμικού. Άρα βλέπουν και αυτοί ότι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος. Και επομένως και ο ιδιωτικός τομέας αναγνωρίζει ότι χρειάζεται ένα τμήμα του. Αναγνωρίζει ότι χρειάζεται αλλαγές που μόνο μια δύναμη σαν το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τις υλοποιήσει. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως εξαγγέλθηκε ως μέτρο ανακούφιση των πολιτών από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ,
πέρα από την ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης, πώς θα επηρέαζε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, που εν πολύ στηρίζει την όποια βελτίωσή της στη μείωση του μισθολογικού κόστους. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σωστή η αρχική διαπίστωση ότι αν μειώσουμε το εργατικό κόστος, θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Μάλιστα, υπάρχει μια μελέτη του IMF που εξετάζει τα αποτελέσματα των προγραμμάτων προσαρμογής στις βαλτικές χώρες, την Νότια Ευρώπη και βεβαίως και στην Ελλάδα. Και το αποδεικνύει αυτό. Και σας εξήγησα και το μηχανισμό που γίνεται. Μειώνει το μισθό, αλλά ας πούμε στην ελληνική βιομηχανία, στην ελληνική μεταπίεση, το εργασιακό κόστος, όπως λέγεται, είναι 14% του όλου κόστους. Άρα, όσο και να μειώσει το 14%, αν το 86% δεν μπορείς να το ελέγξει και αυξάνει, παγιδεύεσαι μετά. Όχι απλώς δεν έχεις την ανταγωνιστικότητα, παγιδεύεσαι σε ένα σπιράλ προς τα κάτω. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις που έχουν και μια διεθνή εξάπλωση, ας το πούμε, αυτό που θα λέγαμε εντός πολλών εισαγωγικών, οι διεθνοποιημένες ας πούμε ελληνικές επιχειρήσεις, από ό,τι ακούω, είναι οι επιχειρήσεις ακριβώς που δεν μείωσαν τους μισθούς. Άρα το θέμα της ανταγωνιστικότητας, όπως έλεγα πριν, βεβαίως υπάρχει και η διάσταση τιμής, πρέπει να το δούμε με όρους προστιθέμενης αξίας, επιμένω σε αυτόν τον όρο. Παραγωγικότητας. Τι παράγει. Τα άλλα είναι εθνισυγενή. Τώρα, και η ανταγωνιστικότητα όμως τιμής έχει ενδιαφέρον και πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί μετά από τόση μείωση μισθών έχουμε αυτό το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε και το θέμα των τιμών πώς διαμορφώνονται και το θέμα της αναδιανομής και το θέμα της φορολογίας. Τώρα, με τον κατώτατο μισθό, εμείς το έχουμε μελετήσει το θέμα και βλέπουμε και σε όλο τον κόσμο μια στροφή σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Ξέρετε, παλιά υπήρχε ένα δογματισμός ότι είναι κακό πράγμα ο κατώτατος μισθός. Το έκανε ήδη η Γερμανία, το αποφάσισε μάλλον και μάλιστα σε σχετικά ένα επίπεδο 62% του ενδιάμεσου μισθού. Το συζητάει το Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία, ο ΟΣΑ έχει αλλάξει απόψεις και εμείς και αυτό το συζητήσαμε το θέμα με όλους τους φορείς, ας πούμε, του ιδιωτικού τομέα. Αντιμετωπίσαμε από ουδετερότητα, δηλαδή κάντε το αν το νομίζετε, ουδετερότητα, μέχρι συμφωνία και η μόνη έτσι παρατήρηση που διατυπώθηκε ήταν ναι, αλλά ας δούμε τον τρόπο που θα γίνει. Επομένως, αλλά ήθελα να τονίσω βέβαια ότι και αυτό το μέτρο, όπως και όλα τα άλλα προτείνουμε, είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, τι επιδιώκουμε εμείς. Δεν είναι μόνο αυτό που λέμε η ζήτηση. Επιδιώκουμε και τη ζήτηση με όρους που να μην οδηγούν σε αύξηση των εισαγωγών και στα χαμηλά εισοδήματα αυτός ο κίνδυνος μειώνεται πάρα πολύ. Θέλουμε με αυτό το μέτρο, με τη ρύθμιση των δανείων προς τράπεζες και στο κράτος, με την όλη έτσι, επανενεργοποίηση οικονομίας, να πετύχουμε τελικά βελτίωση και της πραξιμότητας του ΦΠΑ. Έχετε εκφράσει τη δέσμευσή σας ότι όποια μέτρα εξαγγέλλετε και θέλετε να υλοποιήσετε θα πραγματοποιηθούν με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Πόσο εύκολη όμως είναι η ανακατανομή κονδυλίων σε ένα περιβάλλον ασφικτικό με την επιστασία της Τρόικας και χωρίς τα περιθώρια δανεισμού για να εξυπηρετηθούν και πολιτικές κοινωνικής στήριξης και ανάπτυξης. Τώρα πρέπει να κάνει κανείς κάποιες υποθέσεις εργασίας. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία κυβερνητική αλλαγή και αμέσως γίνεται μια επιτυχής διαπραγμάτευση. Γελάτε εσείς, γελάω κι εγώ. Τότε ίσως το πρόγραμμα που εξαγγέλλει με τη Θεσσαλονίκη θα τροποποιηθεί. Μάλιστα το είπε ο Τσίπρας σε ορισμένα σημεία. Δηλαδή, αν είχαμε σίγουρη τη διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμά της, θα μιλούσαμε από τώρα για αύξηση των δημοσίων επενδύσεων κατά 4 δις, ας πούμε. Θα μιλούσαμε για μια αναπτυξιακή τράπεζα πιο ισχυρή από ό,τι την εξαγγείλαμε. Άρα ο σχεδιασμός που κάνουμε είναι μέτρα που να μπορούν να υλοποιηθούν ακόμα και αν δεν έχει λήξει η διαπραγμάτευση. Άρα είναι μια περίοδος σχετικής ασάφειας αυτή. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο λέμε δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ελλείμματα και αν προσέξατε ούτε το πλεόνασμα αν υπάρξει δεν ακουμπάμε. Αυτό είναι αμυντικό. Δηλαδή, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε αιτίες, λόγους, κάποιος να ασκήσει πιέσεις περισσότερες από ήδη ασκούνται. Τώρα, το πρόγραμμα εμάς μας βοήθησε και η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
Διότι αν τη διαβάσει κανείς, βλέπει ότι η απόκληση τελικά δεν υπάρχει. Η απόκληση από τα 11,5 που λέγαμε εμείς μέχρι τα 27 που λέει το Υπουργείο, τι είναι, βάζει 10 δις τα κόκκινα δάνεια, υπονοώντας και ρυθμίσεις επιχειρηματικών δανείων, που αυτό το πακέτο εμείς το έχουμε ξεχωριστά, και βάζει και 4 δις στις δημόσιες επενδύσεις, που όπως εξήγησα μόλις, αυτό το λέμε μετά την διαπραγμάτευση και εφόσον. Ή εφόσον επιτύχουμε, ας πούμε, σε κλίμακα Ευρώπης, να εξαιρούνται οι δημόσιες επενδύσεις από το έλλειμμα. Αν το πετυχαίναμε αυτό, τότε αμέσως το επίπεδο στο οποίο πρέπει να κάνεις ισοσκέλιση είναι πολύ χαμηλότερο, άρα θα έχεις πόρους, πολύ περισσότερο αν πετύχουμε και τη ρύθμιση του χρέους που θέλουμε, να χρηματοδοτήσεις επενδύσεις. Άρα, αν αφαιρέσουμε αυτά τα δύο κονδύλια, φτάνουμε μεταξύ 11-13 δις. Τώρα, από τους πόρους, τα 6 δις τα προϋπολογίζουμε να τα βρούμε. Τα 3 από ρυθμίσεις χρεών προς το δημόσιο, 3 από τα 68 και άλλα 3 από την βελτίωση της πραξιμότητας του ΦΠΑ, που θα διευκολυνθεί από τα μέτρα τα άλλα που είπαμε, και ίσως κάπου να μπει και όρος, ότι θα σου ρυθμίσω τα χρέη, θα σου ρυθμίσω τα δάνεια, θα σου επιτρέψω να προχωρήσεις με μία δόση υποχρεώσεων γύρω στο 25-30% του εισοδήματός σου, υπό τον όρο θα πληρώσει και το ΦΠΑ. Υπό τον όρο θα πληρώσει τους φόρους, γενικώς και ειδικά και το ΦΠΑ. Και ακολουθούν όλα αυτά που αναγγείλαμε, πόλεμο στα λαθρεμπόρια, πόλεμο σε φοροκλοπή, έλεγχος ληστών και ό,τι συμμαζεύεται. Δηλαδή, με μία έννοια μπορεί να αποδειχθεί και υποτιμολογημένο αυτό το νούμερο που έχουμε βάλει. Αλλά είμαστε εγκρατείς, διότι υπάρχουν εγγενείς ασάφειες. Τα άλλα 6 δις είναι 3 από το ΕΣΜΑ, όπου βεβαίως θέλει διαπραγμάτευση, αλλά προβλέπονται κονδύλια με στόχο την απασχόληση. Προβλέπονται κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες δεσμεύσεις, είναι θέμα προς συζήτηση, αλλά δεν έχουμε δει και κανένα μέχρι τώρα, τουλάχιστον στο επίπεδο των διαπιστώσεων, να αρνείται ότι η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα σήμερα ανθρωπιστικής κρίσης. Τα άλλα 3 είναι από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εκεί το θέμα λύθηκε, δηλαδή βγήκε ο κύριος Ρέντλιν και είπε ότι αν η Ελλάδα θέλει, εφόσον δεν χρειαστούν για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, όχι μόνο μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει, ακόμα και στον προϋπολογισμό, είπε, μπορούν να πάνε. Εμείς δεν λέμε προϋπολογισμό. Εμείς από εκεί θέλουμε ένα μέρος για να χρηματοδοτήσουμε την έναρξη της διαδικασίας και του μηχανισμού που θα κάνουμε για τη ρύθμιση των δανείων, δεδομένου ότι η βασική πηγή χρηματοδότησης θα είναι τα διαθέσιμα των τραπεζών, δηλαδή οι προβλέψεις των τραπεζών, οι οποίες είναι υψηλές, οι προβλέψεις των τραπεζών. Λοιπόν, αυτά επομένως με τους λογαριασμούς. Εγώ πάντα, εφόσον μιλάω ειδικά σε ένα κανάλι, σε ένα site σαν το δικό σας, που ξέρω ότι και εσείς αλλά και οι χρήστες του ξέρουν οικονομικά, πάντα όταν μιλάω για αριθμούς, λέω ότι για να μιλήσει για αριθμούς πρέπει να έχει αριθμούς. Και γνωρίζετε ότι σε πολλά θέματα μιλάμε χωρίς την ακρίβεια των αριθμών. Ενώ την ύπαρξη των στοιχείων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στην πολιτική σημασία έχει η λογική των πραγμάτων. Πέραν της βούλησής σας, υπάρχει υλοποιήσιμο σχέδιο φορολογικής μεταρρύθμισης? Υπάρχει πλούτος που μπορεί να φορολογηθεί? Υπάρχει. Υπάρχει. Το θέμα τώρα είναι τι θα προλάβουμε. Μαζί με ορισμένους άλλους οικονομολόγους είχαμε υπογράψει μια επιστολή, αν θυμάμαι καλά, το Μάιο του 2010. Και λέγαμε τότε, εκτιμούσαμε και το πιστεύω ότι ήταν σωστό, ότι θα μπορούσε να σχεδιαστεί μια αναδιανομή τότε πόρων 50 δις. Τώρα, αν με ρωτήσετε, το νούμερο θα είναι σε άλλα επίπεδα. Διότι έχει φύγει μεγάλος πλούτος στο εξωτερικό. Και διότι η οικονομία έχει καταστραφεί πλούτο στην Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε κατέρευσε το χρηματιστήριο, τα ομόλογα κουρεύτηκαν αυτά, αυτές είναι μορφές πλούτου. Τα ακίνητα, οι τιμές τους έπεσαν 35, 40, 50. Άρα έχουμε μία. Αλλά όταν μιλάμε για αναδιανομή, δεν είναι ταμιακό μόνο το θέμα. Δηλαδή, πρέπει να δημιουργήσουμε θεσμούς, νόμους, μηχανισμούς που να μην επιτρέπουν αυτή την τεράστια αναδιανομή σε βάρος των χαμηλών εισοδημάτων που έγινε. Και δεύτερον, πρέπει να εισπράξουμε ό,τι μπορεί να εισπραχθεί. Γιατί όχι? Λίγα-λίγα. Πρέπει να καταρχήν να βεβαιωθούμε και να δει και ο λαός ότι έγινε αυτό που μπορούσε να γίνει. Αυτό λέει που ενοχλεί με τη λίστα Λαγκάρντ δεν είναι ότι εισπράχθηκαν 24 δισεκατομμύρια. Είναι ότι ενώ η Γερμανία
που δεν έχει και πρόβλημα στη διάσταση που το έχουμε εμείς. Έχει ελέγξει 15 λίστες Λαγκάρντ που τους αγόρασε μάλιστα στην μαύρη αγορά ενώ στοιχεία κλπ. Εμείς δεν έχουμε αξιωθεί να κάνουμε ένα πλήρη και ενδελεχή έλεγχο σε αυτή την περιβόητη λίστα που είναι και η κορυφή του παγόβουνου. Άρα υπάρχει το κεφάλαιο αυτό, είναι πολύ σοβαρό. Ως θεσμική, θα έλεγα, αλλαγή και ανασυγκρότηση πρέπει να γίνει, αλλά δεν βλέπω εκεί να λύνεται άμεσα το ταμιακό πρόβλημα και γι' αυτό στους αριθμούς που λέγαμε πριν είναι πολύ συγκρατημένες οι αναφορές σε αυτό το θέμα. Τώρα, το σχέδιο για την πάταξη φοροδιαφυγής. Σήμερα βγήκαν κάποιες στοιχεία στη δημοσιότητα, τα οποία δείχνουν, από το Υπουργείο Οικονομικών νομίζω, δείχνουν ότι το 50% των Ελλήνων πολιτών δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους. Δεν είναι ότι δεν θέλει. Δεύτερον, αν πάμε σε, κάνουμε ένα δείγμα, δούμε ένα δείγμα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θα διαπιστώσουμε πολλές επιχειρήσεις από αυτές που δεν έκλεισαν εννοώ, αντιμετωπίζουν το εξής δίλημα. Να πληρώσω την τράπεζα ή την εφορία ή το ταμείο το ασφαλιστικό ή τους εργαζόμενους. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που επιβιώνουν διότι δεν πληρώνουν κάτι από όλα αυτά. Εδώ μία λογική λέει ας κλείσουν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις. Αντέχουμε άλλη ενεργία. Και κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις μπορεί να έχουν και μια εξειδίκευση, ας πούμε. Γιατί να χαθεί αυτή η εξειδίκευση. Η λύση λοιπόν είναι δύο. Παραγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα, αστυνομικά μέτρα, αυταρχικά μέτρα να εισπράξουμε φόρους. Αυτό είναι αδιέξοδο. Αυτόφορα το πρωί στο βράδυ. Αυτό είναι αδιέξοδο. Η δεύτερη λογική είναι η δική μας. Τι λέει η δική μας λογική, πού οφείλεται αυτό το πρόβλημα της μη εισπράξηματος των φορών. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι που ποτέ δεν πληρώνουν φόρους. Αλλά είναι μόνο αυτό. Εκτός λοιπόν από αυτό είναι αυτό το αντικειμενικό πρόβλημα και το σχέδιο το δικό μας είναι ότι αν βρούμε προωθώντας τη λύση για τα κόκκινα δάνεια. Δεύτερον, προωθώντας τη λύση για τις ρυθμίσεις των δανείων προς το κράτος και τις εφορίες και τα ταμεία. Τρίτον, ανακάπτοντας λίγο την εχώρια ζήτηση και την οικονομία, δημιουργείται το κλίμα να απαιτήσω την εισπράξη του φόρου. Βέβαια και πάλι, εδώ τα περιθώρια είναι μεγάλα, δηλαδή έπρεπε από τα 25 δις που θα έπρεπε να εισπράττουμε κάπου 16. Άρα το περιθώριο ήταν σημαντικά. Η εισπραξιμότητα των φόρων στην Ευρώπη είναι 80, σε εμάς ήταν πριν την κρίση 70%, τώρα είναι κάτω από το 60. Λέμε, μπορούμε να πάμε το 60 στο 70. Αυτή θα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Θα είναι ένας πόλεμος. Αλλά ας τον δώσουμε τον πόλεμο. Ας τον κάνουμε τον πόλεμο. Μην διαπιστώνουμε απλώς το πρόβλημα και το επιδεινώνουμε. Βασιζόμενοι στα δημοσκοπικά ευρήματα και με την υπόθεση ότι έχουμε πρόωρες εκλογές, πώς εκτιμάτε ότι θα υλοποιηθεί το κυβερνητικό σας σχέδιο χωρίς να φαίνεται να διαμορφώνονται συνενέσεις? Να το συνδέσω αυτό με μια κριτική που άκουσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι τα μέτρα που αναγγείλαμε είναι ψίχουλα. Το συνδέω για να πω ότι ακόμα και αυτά τα ψίχουλα, αν είναι ψίχουλα που δεν είναι ψίχουλα, έχουν μέσα τους ισχυρές εντάσεις. Που ίσως καμιά φορά δεν είναι έτσι ορατές. Δηλαδή όταν λέμε θα πατάξουμε το λαθρεμπόριο. Γιατί δεν πατάχτηκες τώρα? Έλειψαν τα τεχνικά μέσα. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να δεχτώ ότι και όλοι οι υπουργοί οικονομικών πέρασαν. Κανείς δεν ήθελε να... Είναι προφανές λοιπόν ότι έχουν δημιουργηθεί δομές, διαπλοκές, δικτυώσεις που εμποδίζουν την αντιμετώπιση του προβλήματος. Άρα και εδώ λοιπόν, ακόμα και σε αυτά που το ΚΚΕ λέει ψίχουλα, θα χρειαστούν όπως λέτε μεγάλες, θα χρειαστεί πολιτική βούληση που την έχουμε, θα χρειαστεί διοικητική και διαχειριστική ικανότητα που πρέπει να την αναπτύξουμε και θα χρειαστούν και μεγάλες κοινωνικές στηρίξεις και πολιτικές στηρίξεις και συνενέσεις. Άρα, το θέμα που θέτεται εμείς το αποσυνδέουμε από το εκλογικό ποσοστό. Δηλαδή, ό,τι εκλογικό ποσοστό και να πάρουμε, για να δημιουργήσουμε ένα νέο φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, απλό, δίκαιο, σταθερό, θα πρέπει να συνηθούμε ως κοινωνία. Ποιοι πληρώνουν φόρους, ποιοι δεν πληρώνουν και γιατί. Θα πρέπει επιτέλους να συνηθούμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα περιουσιολόγιο. Βλέπω τελευταία από ορισμένα έντυπα, ας πούμε, της δεξιάς, επιθέσεις. Επιτρικού ποιο άρχισε αυτή η συζήτηση. Και να σας αποκαλύψω και κάτι, ας το πω έτσι. Όταν σχεδιάζαμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πριν τις εκλογές του 2012, σε μια σύσκεψη οικονομολόγων, εφοριακών, λογιστών που είχαμε κάνει μεγάλη, υπήρξε ισχυρή έτσι, τάση τότε
η δομική αλλαγή που θα βάζουμε στο πρόγραμμα να είναι να πάμε το φορολογικό συντελεστή στο 70% επειδή το έχει κάνει ο Ολάντ. Και το επιχείρημα όσων της άποψης που τελικά επεκράτησε ήταν ότι στην Ελλάδα οι συντελεστές αποκτούν νόημα μόνο αν φτιάξουμε ένα φορολογικό σύστημα. Αν δεν έχουμε ένα σύστημα το οποίο να αποτυπώνει τη φοροδοτική ικανότητα του κάθε φορολογούμενου και να πάνω σε αυτή τη βάση, το περιουσιολόγιο δεν είναι φόρος, δεν είναι φορολογικός νόμος, είναι όπως λέμε κτηματολόγιο, είναι η υποδομή, η τεχνική. Και πάνω εκεί να κάνεις ένα σωστό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, τότε αποκτά νόημα και αξία ο συντελεστής. Βεβαίως και πριν από αυτό, ίσως πρέπει να αναπροσαρμόσεις κλπ. Αλλά το λέω με κάποια έμφαση και να εξηγήσω ότι δεν πρέπει άλλο ως κοινωνία να αναβάλουμε για το μέλλον τεράστια ελλείμματα του παρελθόντος. Και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να το έχουμε κάνει πιο πολύ. Άρα συνενέσεις παντού. Το ερώτημα τώρα είναι συνενέσεις πώς. Η συνενέση δεν είναι θέμα μιας εξαγγελίας. Θέλω να συνενέσετε στην πολιτική μου. Η συνενέση λοιπόν είναι μια, πρέπει να τη δούμε, μια διαδικασία που πρέπει να αρχίζει να τροφοδοτείται και από τα πάνω, αλλά να χτίζεται και από κάτω. Και εδώ είναι και ένα θέμα που είπα πριν και για νέους θεσμούς που ενδεχομένως πρέπει να κάνουμε. Πάρτε το παράδειγμα της Χαλκιδικής, που εκεί η κοινωνία διχάστηκε γύρω από μία επένδυση. Ήταν αναπόφευκτο να γίνει αυτό. Μήπως λέει θα μπορούσε πριν μπουν οι μπουλντόζες να έχουν υπάρξει διαδικασίες, να υπάρχει μια συζήτηση ποιο είναι πραγματικά το πιο πρόσφορο ο αναπτυξιακό μέλλον της Χαλκιδικής. Πάρτε τώρα στα Ιόνια. Ετοιμαζόμαστε να βάλουμε γεωτρήσεις για τα πετρέλαια. Ακούει κανείς πετρέλαια και λέει βεβαίως. Χαρά Θεού. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να μην είναι έτσι. Μπορεί τα αποθέματα να είναι τόσο μικρά που η βλάβη στο τουριστικό προφίλ της περιοχής να πρέπει να το ξαναδούμε, να το σκεφτούμε. Πώς απέρνονται λοιπόν αυτές οι αποφάσεις. Μετά από σειρά επαφών τόσο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ όσο και άλλων στελεχών και δικών σας προσωπικά με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες της Ευρώπης και της οικονομικής της ελίτ, ποια είναι τα συμπεράσματά σας? Καταρχήν να κάνω ένα σχόλιο, επειδή αυτές τις μέρες έγινε. Υπήρξε μια δημοσιότητα με μια συνάντηση που είχαμε με ορισμένους Γερμανούς οικονομολόγους με την παρουσία και του κυρίου Άσμουσεν. Εμείς έχουμε δημοσιοποιήσει τα πάντα. Υπήρξε μια τέτοια ιδέα να γίνει μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων και ακριβώς επειδή ήταν άτυπη, δεν μας απασχόλησε και δεν κρίναμε σκόπο να κάνουμε δημοσιότητα. Το σχόλιο μου λοιπόν είναι ότι δυστυχώς υπήρξαν δημοσιογράφοι οι οποίοι από αυτό το γεγονός βγάζουν το συμπέρασμα ότι άρα λένε και ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια κάνει. Μυστική διπλωματία, κρυφές συναντήσεις κλπ. Το αναφέρω αυτό για να, όχι για να στυλιστεύσω αυτούς τους δημοσιογράφους, αυτό θέλω να κάνω, αυτό κάνω, για να δείξω πόσο δύσκολο θα είναι να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα, να δημιουργήσει μια νέα νοοτροπία. Δύο τάσεις βλέπω εγώ στην Ευρώπη, όχι από τη συνάντηση που σας είπα, γενικότερα. Η μία τάση κατανοεί, δεν το λέει, κατανοεί ότι το πρόγραμμα πέτυχε. Αλλά δεν το ομολογεί. Και λέει το πρόγραμμα πέτυχε, άρα χρειάζεται περισσότερο πρόγραμμα. Είναι καταστροφική αυτή η άποψη. Σου λέει, σύμφωνα με τα χαρτιά μας έπρεπε μετά από τη μείωση των μισθών 25% να υπάρχει ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Γιατί δεν υπάρχει? Έλα ντε, γιατί δεν υπάρχει? Για τους λόγους που λέγαμε πριν. Ναι, μεν μειώθηκαν οι μισοί, αλλά καταστράφηκε η εσωτερική αγορά. Δεν αντιμετωπίστηκαν οι διαφορετικές αιτίες των προβλημάτων. Διαλύθηκε το ό,τι υπήρχε ως κοινωνικό κράτος. Η μία λοιπόν άποψη είναι δογματική, δεν θέλει να παραδεχθεί την αποτυχία, επιμένει στη συνέχιση της ίδιας πολιτικής, είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλο. Είτε με τρόικα, είτε χωρίς τρόικα. Εκεί μπορεί να υπάρξει και λιγμός, ας πούμε έτσι. Η δεύτερη άποψη αναγνωρίζει ότι υπήρξε από την αρχή λάθος σχεδιασμός. Δεν αντιμετωπίστηκαν οι πραγματικές αιτίες. Ότι το πρόβλημα δεν ήταν τόσο το μεγάλο κράτος, αλλά το αναποτελεσματικό κράτος. Και ανακαλύπτουν και αυτοί μετά από 5 χρόνια ότι έχουμε προβλήματα άλλης φύσης, άλλης λογικής, σαν αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θέλουμε άλλου τύπου διαφορετικές αλλαγές στην Ελλάδα, που να ξεμπλοκάρουν δυνατότητες, να απελευθερώνουν δυνάμεις, να ανασυγκροτούν την κοινωνία, να αποκαθιστούν δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ισότητα. Και αυτό. Αυτές οι δεύτερες δυνάμεις είναι μειοψηφικές. Αλλά υπάρχουν. Και επειδή το πρόβλημα γενικεύεται, ακουμπά σήμερα και την Ιταλία και ενδεχομένως και τη Γαλλία αύριο, γι' αυτό αρχίζουν και εμφανίζονται κάποια ρήγματα. Δηλαδή,
είναι υπαρκτή η συζήτηση για ένα πακέτο Juncker 300 δισευρώ. Το εξακριβώσαμε και εμείς συζητώντας. Είναι υπαρκτές οι πρωτοβουλίες του κυρίου Τράγκη και αποφασιστικές. Δηλαδή δεν θα κάνει πίσω. Διότι φοβάται, στο κάτω-κάτω έχει και ένα καταστατικό που του επιβάλλει ο πληθωρισμός να ήταν 2%. Όχι μείον, όπως κινδυνεύει να γίνει. Είναι υπαρκτές οι πρωτοβουλίες του Τράγκη. Είναι υπαρκτή η γενική συζήτηση για μια ευελιξία στους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Εμείς θα θέλαμε κάτι περισσότερο, να πάμε πέρα από το δημοσιονομικό σύμφωνο, έστω γίνεται μια συζήτηση εντός του συμφώνου, πώς μπορείς να κάνεις ευελιξία. Υποστηρίζεται το αίτημα και το δικό μας για να εξαιρούνται οι δημόσιες επενδύσεις κλπ. Άρα, μπορούν αυτές οι ρογμές να δημιουργήσουν κάποιο χώρο. Μικρό καλάθι πρέπει να κρατήσουμε. Εκτιμούμε αυτό το γεγονός, το αξιοποιούμε στο έπακρο, αλλά πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση για μεγαλύτερη αλλαγή σχετισμών, ούτως ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Εμείς όμως, ακόμα και αν γίνουν αυτά, έχουμε το μεγάλο βαρύδι που λέγεται δημόσιο χρέος. Χωρίς ρύθμιση του δημόσιου χρέους, δεν μπορούμε να προσδοκούμε βιώσιμη διέξοδο από την κρίση. Δεν είναι θέμα άποψης, είναι θέμα αριθμητικής και εξίσωσης, θα έλεγα. Η εξίσωση βιωσιμότητας ελληνικής κοινωνίας απαιτεί, εκτός των άλλων, και μια γενναία ρύθμιση του χρέους κατά το πρότυπο ή δυνατόν που ρυθμίσει και το χρέος το γερμανικό το 1953.